να ελέγχουν συνεχώς τις καλλιέργειες, ώστε να γίνει έγκαιρο ο εντοπισμός του εντόμου καραντίνας, καλεί τους αγρότες, η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης, η οποία πέρα από τις καταστροφικές συνέπειες του νέου εντόμου απειλή για τα κηπευτικά προϊόντα, κρούει το καμπανάκι του κινδύνου και για τις εξαγωγές. Όταν λέμε έντομο καραντίνας, υπάρχουν δεσμεύσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα πρέπει να είμαστε συνεπείς για να μην απαγορευτούν οι εξαγωγές από την Κρήτη. Θέλει πολύ προσοχή, γιατί υπάρχει κίνδυνος να απαγορευτούν εξαγωγές, όπως ήταν την προηγούμενη φορά για την πατάτα. Δεν πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Θα πρέπει η Περιφέρεια, το Υπουργείο και όλοι οι φορείς να είμαστε σε συνεργασία για να αποφύγουμε κάτι τέτοιο για την Κρήτη. Το εξαιρετικά πολυφάγο έντομο καραντίνας, Σποντόπτερα φρουτζιπέρντα, εντοπίστηκε σε καλλιέργειες τόσο σε περιοχές του νομού Ηρακλείου όσο και Λασιθίου. Είναι σε κάποιες περιοχές, αλλά νομίζω ότι γίνονται συνέχεια επισκοπήσεις από τους υπηρεσιακούς, από τις διευθύνσεις γεωργίας. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, είμαστε όλοι μαζί για να το διαχειριστούμε και νομίζω ότι θα υπάρξει και ενημέρωση του παραγωγού για να δούμε πώς το αντιμετωπίζει. Πέρα από τις ντομάτες, έχουν προκαλέσει μεγάλες ζημιές στις πιπεριές και μελιτζάνες, με την ανησυχία να εντείνεται στον αγροτικό κόσμο, καθώς το έντομο έχει την ικανότητα πτήσης μέχρι και 100 χιλιόμετρα την ημέρα. Πολύ γρήγορα έχει εξαπλωθεί και σε άλλα σημεία της Ελλάδας, οπότε θα πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί να αποφύγουμε τις κυρώσεις στη συνέχεια. Κυρώσεις πολλές φορές δεν είναι μόνο οικονομικές. Οικονομική θα είναι μεγάλη απώλεια να σταματήσουν οι εξαγωγές. Πάρα πολύ προσεκτική και με σοβαρότητα να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Η αντιμετώπιση του βασίζεται κυρίως σε εντομοκτώνα, όποιο συμβατικά και βιολογικά. Όμως ο βαθμός αποτελεσματικότητας αυτών των εντομοκτώνων μένει να διαπιστωθεί. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή ότι είναι ένας νέος εχθρός, δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς αντιδράσει μια επέμβαση. Επιστήμονες βρέθηκαν στην περιοχή του Φόδελε, όπου αγρότες αντικρίζουν τις μεγάλες καταστροφές, ενώ τις επόμενες μέρες θα έχουν ολοκληρωμένη εικόνα για το αν πρόκειται για το έντομο καραντίνας. Μας κυνηγάνε οι πάντες. Αυτό το έντομο τώρα ξεκίνησε από αρχές του καλοκαιριού. Αργήσαμε το κάνουμε, να καταλάβουμε. Αλλά τη ζημιά του την έκανε. Εγώ είμαι τώρα στην συγκομιδή, απλά έχασα τους πρώτους 4 σταυρούς. Γιατί μπαίνανε και τρυπούσαν την ντομάτα, με αποτέλεσμα αυτή να σαπίζεται και να την πετάω. Από ό,τι φαίνεται, είναι δύσκολα ένας παραγωγός να καταφέρει να το περιορίσει μέσα στο κήπο. Επεκτείνεται πάρα πολύ γρήγορα και από ό,τι φαίνεται δημιουργεί μέχρι και ολική καταστροφή ενός κήπου. Και να δούμε πώς μπορούμε με έναν τρόπο να περιορίσουμε αυτό το έντομο, να το στοχεύσουμε σε σωστούς ψεκασμούς. Την ερχόμενη εβδομάδα το έντομο καραντίνας θα βρεθεί στο επίκεντρο σύσκεψης στην περιφέρεια Κρήτης, παρουσία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Για να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε ως περιφέρεια Κρήτης. Ήδη έχουν προγραμματιστεί για να γίνουν ενημερώσεις σε όλη την Κρήτη, σε όλους τις περιφερειακές ενότητες, για να ενημερώσουμε τους παραγωγούς, να είναι προσεκτικοί, αλλά υπάρχει και μια σειρά δράσεων που θα πρέπει να ακολουθήσει η περιφέρεια σε συνεργασία με το Υπουργείο.